Σε μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι ελλείψεις στα φάρμακα ε, απασχολούν την επικαιρότητα, ήρθε η στιγμή να εστιάσουμε σε μια οπτική, η οποία θα ρίξει φω μεταξύ άλλων στο σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, λέει, στο σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί στο μέτωπο των ολύψεων και στο σκηνικό το οποίο θα διαμορφωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτη αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή εδώ για την Κρήτη TV, για την Κρήτη σήμερα, καθώ φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Αλιμπέρτη, τον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου ΣΥΦΑΚ, του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτη. Στην καλησπέρα μου. Κύριε Αλιμπέρτη, να σα ευχαριστήσω Καλησπέρα. θερμά. Η τιμή είναι δική μα. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή, καλή χρονιά, χρόνια πολλά να πούμε. Καλή πέρατε. χρονιά σε όλου. Με υγεία, με υγεία πάνω απ' όλα. Βέβαια, με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ε, πόσο έντονο, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά για να βάλουμε στο κλίμα και του τηλεθεατέ μα. Πόσο έντονο είναι το φαινόμενο των ελλείψεων στα φάρμακα ε, πανελλαδικά. Το τελευταίο διάστημα ήταν πάρα πολύ έντονο τόσο έντονο που εγώ τουλάχιστον που είμαι 33,5 χρόνια στο επάγγελμα δεν το έχω ξαναζήσει. Ε, ήταν πάρα πολλοί οι λόγοι που, συνέβη, που συνέτειναν για να, γίνει όλο, να δημιουργηθεί όλο αυτό το πρόβλημα και δημιούργησε πιστεύω τεράστια ανασφάλεια και στους φαρμακοποιούς αλλά πολύ περισσότερο στους ασθενείς. Θα εστιάσουμε και στου λόγου στη συνέχεια τη ναι. συζήτηση. Ωστόσο, θέλω λίγο να μου πείτε αν σε επίπεδο Κρήτη βρισκόμαστε σε κάπως σε μια καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την υπόλοιπη ε, χώρα. Σίγουρα βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό αποδεικνύεται από πολλού παράγοντε. Ε, και σίγουρα είναι το γεγονός ότι μια, ένα συνεταιρισμό περιφερειακός έχει καταφέρει να δημιουργήσει φαρμακαποθήκη στην Αθήνα, που είναι το πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον, και να έχει πολύ μεγάλε αυξήσει χρόνο με το χρόνο. Που, κάτι που σημαίνει ότι ε, ε, τυχαίνει μεγάλε αποδοχή και το, το κυριότερο πλεονέκτημα που έχει είναι το γεγονό ότι δεν ασχολείται με την εξαγωγή, αλλά δίνει τα φάρμακα στην εγχωρή αγορά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίω. Είναι σημαντικό για όλου και πιο πολύ για του φαρμακοποιού γιατί εμεί δεν απευθυνόμαστε στο κοινό, απευθυνόμαστε στου φαρμακοποιού. Είναι κάτι το οποίο του ικανοποιεί και του βοηθά. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι καλύπτουμε όλη τη ζήτηση γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντε γι' αυτό. Ε, σίγουρα παίζει, παίζει, το ρόλο της, παίζει το ρόλο και ο τρόπος που διανέμουν τα φάρμακα οι φαρμακοβιομηχανίες έτσι, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία φαρμακοβιομηχανία που δεν ξέρει που δίνει τα προϊόντα της. Ορισμένες φορές γνωρίζουν εκ των προτέρων και που θα καταλήξουν. Βέβαια, ε, ακολουθούν μια δική τους πολιτική που ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τους επιτρέπεται να γίνει και διαφορετικά λόγω εμπορικών νόμων κτλ. Να εστιάσουμε λίγο και στους βασικούς λόγους που έχει προκληθεί αυτή η αναστάτωση στο κομμάτι των ελήψεων. Ναι. Να σας πω, κοιτάξτε, ήταν, ε, ήταν πάρα πολλοί οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν ε, αυτή τη λέλαπα των ελήψεων. Πρώτα πρώτα υπήρχε πρόβλημα με τις ε, πρώτες ύλε. Υπήρχε πρόβλημα με τις πρώτες ύλε γιατί λόγω της παγκοσμιοποίησης ε, οι πρώτες ύλε εισάγονται πλέον από την Κίνα και από την Ινδία όταν λοιπόν δημιουργήθηκε πρόβλημα σε αυτές τις χώρες, φρόντισαν να κρατήσουν τις πρώτε πρώτες ύλες για, τη δική τους, για να λύσουν τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα. Είτε αυτό, είτε το γεγονός ότι μία παρτίδα μπορεί να χαλάσει και όταν χαλάει μία παρτίδα πρώτη ύλη, αυτό δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις πλέον σε όλο τον κόσμο. Ε, πιστεύω ότι στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι πρόβλημα και αρχίζουν σιγά σιγά και οι υπόλοιπε χώρε, αλλά πιστεύω ότι και η κεντρικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατανοήσει και θα βοηθήσει την εγχώρια βιομηχανία να επαναφέρει την παραγωγή πρώτων υλών στην Ευρώπη. Γιατί αλλιώ θα συνεχίσουν να υπάρχουν ακριβώ τα ίδια προβλήματα και το επόμενο χρονικό διάστημα και θα φέρουν σε δύσκολη θέση του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο ζήτημα λοιπόν ήταν το πρόβλημα το οποίο προέκυψε από τον πόλεμο που δημιούργησε πρόβλημα στα υλικά συσκευασία και στις μεταφορές και επίσης οι πάρα πολλές λιμώξεις οι οποίες προέκυψαν μετά της καραντίνας λόγω του COVID δημιούργησαν λοιπόν μια τεράστια ζήτηση στα φάρμακα που δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει η βιομηχανία στην κάλυψή της, παρόλο που διατέθηκαν μεγαλύτερες ποσότητες από τις προβλεπόμενες. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ακριβώς. Σε αυτό, εάν προσθέσουμε και κάποιους άλλους παράγοντες, όπως είναι οι παράλληλες εξαγωγές, όπως είναι η υπερσυνταγογράφηση, όπως είναι οι, τιμές, οι χαμηλές τιμές των φαρμάκων που, έχει, που υπάρχουν στην Ελλάδα, ε, όλα αυτά κάνουν ένα, ένα μείγμα το οποίο έφερε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έφερε το οποίο όμως πιστεύω ότι είναι προσωρινό γιατί από ό,τι μαθαίνω συνεχώς γίνονται προσπάθειες παγκοσμίω για να ξεπεραστεί ναι. και πιστεύω ότι θα, θα έχουμε πολύ καλά νέα το επόμενο διάστημα όπως έχουμε ήδη δηλαδή. Οι ε, η παρακεταμόλη πιστεύουμε ότι θα, θα, αποκατασταθεί το πρόβλημα με την παρακεταμόλη το επόμενο διάστημα. Ήδη ε, ένα εκατομμύριο συσκευασίες διέθεσε σήμερα μόνο μία εταιρεία ε, παρακεταμόλης. Επομένως πιστεύουμε ότι το, τις επόμενες ημέρες ε, θα λήξει το θέμα με τα, με, με τα, και με τα σιρόπια και με τα ντεπών και τα παναντόλ και όλα αυτά. Ε, η, αυτό, το πρα, αυτό το θέμα των ελλείψεων δημιουργεί ένα τεράστιο κόστος στην α, αλυσίδα της υγείας τεράστιο κόστος ακόμα και στις φαρμακαποθήκες για να, γιατί για να μπορέσει να κάνεις αυτή τη διαχείριση που κάνουμε εμείς ε, έχεις ε, πολύ σημαντικό κόστος έχεις ανθρω, ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να κάθονται και να ε, μοιράζουν ε, προϊόντα ε, φάρμακα προϊόντα υγείας που είναι σημαντικά για το κοινό και το βάρος είναι σημαντικότατο γιατί πρέπει να δεις με ποιο τρόπο θα τα μοιράσει καλύτερα ώστε να υπάρξει μια ισορροπία στην αγορά. Είναι μια διαδικασία ε, πολύπλοκη, πολύπλοκη. Πολύπλοκη, πολύπλοκη, πολύπλοκη. Ναι. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχω να σημειώσω εγώ, ε, κύριε Αλιμπέρτη, ότι μιλάμε για το φαινόμενο των ελλείψεων στα φάρμακα. Ένα φαινόμενο το οποίο διαχρονικά καταγράφεται και δημοσιογραφικά την τελευταία δεκαετία. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από 10 χρόνια να ασχολούμαι πάλι δημοσιογραφικά με τι ελλείψει στα φάρμακα. Και εδώ τίθεται το έξω ερώτημα. Αντανακλαστικά η πολιτεία δεν έπρεπε να. Έχει ισχυρά για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα κανεί δεν περίμενε τον πόλεμο. Σίγουρα κανεί δεν περίμενε την πανδημία. Ωστόσο. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, βλέπετε ότι έχουν περάσει αρκετές κυβερνήσεις πρέπει να παρθούν αρκετά μέτρα και δύσκολα μέτρα και να επέλθει μια ισορροπία σε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται. Εγώ το έχω πει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, η φαρμακοβιομηχανία, το κράτος πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι για να συζητήσουν με ποιο τρόπο θα λύσουν ασφαλώς το ζήτημα. Κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί υπάρχουν και διαφορετικά συμφέροντα από τον καθένα και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο όλα αυτά τα πράγματα να ισορροπήσουν και γιατί πολλέ φορέ θα βλέπουν από διαφορετική οπτική γωνία ο καθένα. Σωστά. Κατανοείται όμω την ανησυχία και τον προβληματισμό μια πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών ασθενών που χρειάζεται το φάρμακό του και δεν το έχουν. Όχι μόνο το κατανοούμε, αλλά έχουμε επενδύσει, σα εξήγησα ότι έχουμε επενδύσει ιδιαίτερα στον τρόπο που θα μοιράζονται και που μοιράζονται τα προϊόντα, με αποτέλεσμα να έχουμε ρίξει τεράστιο βάρο σε αυτό ακριβώ το κομμάτι. Το, Παρόλα, κριτήριο, το βασικό κριτήριο, ποιο είναι, α? Α, να, να υπάρχει μια αναλογικότητα. Πολύ σωστό. Να υπάρχει αναλογικότητα παντού. Ε, Εμεί, επειδή έχουμε μέλη, ο συνεταιρισμό καταλαβαίνετε ότι απαρτίζεται από μέλη είμαστε υποχρεωμένοι ό,τι δίνουμε στο, στο Ηράκλειο να το δίνουμε και στο Λασίθι, αναλογικά πάντα και στη Ρόδο και στην Αθήνα, στα μέλη μας και, στη, και στο Ρέθυμνο. Αλλά παράλληλα πρέπει να φροντίζουμε ακόμα και μη μέλη που έχουμε πελάτες να, να, παίρνουν κάποιες ποσότητες, σίγουρα όχι αυτές που θα πάρουν τα μέλη, αλλά κάποιες που να μπορέσουν να καλύψουν την αγορά. Ε, σκεφτείτε τώρα λοιπόν ότι στην Αθήνα... Ενώ δίνουμε πολύ λιγότερες ποσότητες, γιατί δεν έχουμε αρκετά μέλη έχουμε μη μέλη εκεί, είναι πολύ ευχαριστημένοι, παρόλο που τους δίνουμε πολύ χαμηλότερες ποσότητες από αυτές που δίνουμε στην Κρήτη και στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε με αρκετά μέλη. Είναι κάτι βέβαια που πολλές φορές τα, τα μέλη μα και, και το κοινό μπορεί να πιστεύει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί δεν, δεν έχει ζήσει με συνθήκες να μην υπάρχει ο ΣΥΦΑΚ, γιατί αν δεν υπήρχε ο ΣΥΦΑΚ τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα. Εγώ έχω πει ότι αν υπήρχε ένας μαγικός τρόπος να σπάσει αυτή η γυάλα που περιβάλλει ε, το χώρο των φαρμάκων στην Κρήτη από το ΣΥΦΑΚ, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα για τα φαρμακεία. Μάλιστα. Και για το κοινό. <coughs> Μα ναι, <coughs> είπατε ότι θα ομαλοποιηθεί και εκεί θέλω να εστιάσουμε η κατάσταση στο επόμενο διάστημα, και φαντάζομαι μία από τι πολλέ απορίε των τηλεθεατών είναι πότε θα φτιάξει κατάσταση, πότε θα φύγει αυτό το άγχο το οποίο έχει κυριεύσει ε, χιλιάδε συνανθρώπου μας πανελλαδικά. Κοιτάξτε, και μιλήσατε για κάποιε συγκεκριμένε κινήσει σε μια παγκόσμια κλίμακα. Ναι. Ε, μπορεί για κάποιε κατηγορίε να μην μπορέσει να διορθωθεί το πρόβλημα, γιατί <coughs> είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Για τις περισσότερες κατηγορίες όμως πιστεύω ότι σιγά σιγά θα λυθεί γιατί όλοι συνειδητοποίησαν ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι, είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα είναι και, πανευρωπαϊκό. και παγκόσμιο σε είναι κάποιες περιπτώσεις. Άρα δηλαδή πιστεύω ότι θα πάρθουν το επόμενο διάστημα ε, μέτρα, θα δοθούν κίνητρα στην, ε, στις εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες να επενδύσουν για να λυθούν αρκετά από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Επίσης <coughs> πιστεύω ότι πλέον έχει γίνει κατανοητό ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αυξήσεις σε πολύ φτηνά φάρμακα για να μην φύγουν από την αγορά γιατί πλέον υπάρχουν περιπτώσεις που δεν συμφέρει λόγω του πολέμου, λόγω της κρίσης, λόγω των αυξημένων μεταφορικών δεν συμφέρει πλέον τις εταιρείες να τα α, φέρνουν. Ε, κάτι που θα είναι καταστροφικό για τον ασθενή κυρίως, γιατί αυτά θα αντικατασταθούν με πολύ ακριβότερα φάρμακα. Ε, η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια μου έχει δείξει ότι τα φάρμακα τα οποία καταργήθηκαν και πήγαν και έγιναν εισαγωγή από τον ΙΦΕΤ ε, ήρθαν σε δεκαπλάσια τιμή από την τιμή που η Είχε η εταιρεία. Σε δεκαπλάσια τιμή. Σε δεκαπλάσια τιμή. Άρα δηλαδή συμφέρει να δοθούν κάποιες μικρές αυξήσεις, οι οποίες στο, στο τέλος δεν θα έχουν και μεγάλη επιβάρυνση στον ασθενή, αλλά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι, επειδή θα είναι γενώσιμα ή στην κατηγορία των γενοσίμων θα απορροφηθεί από, τη, από, τη, από την κεντρική κυβέρνηση. Ναι. Και παρά να αποσυρθούν φάρμακα τα οποία είναι... Πολύ σημαντικά και αποτελεσματικά. Μάλιστα. Για ποιε κατηγορίε μιλάμε, Είναι διάφορε κατηγορίε. Δεν... Ε, κοιτάξτε να δείτε, αν πάτε σε ένα φαρμακείο, θα συνειδητοποιήσετε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τα φάρμακα είναι πιο φτηνά από τι τσίχλε και τι καραμέλε. Σε πάρα, πάρα πολλέ περιπτώσει. Ακριβώ. Αυτό λοιπόν δεν είναι φυσιολογικό. Και να μην γνωρίζει κάποιο την αγορά, το διαπιστώνει με <κοκλει> μία ναι. μικρή βόλτα επίσκεψη σε ένα φαρμακείο. Ακριβώ. Και αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω από το γεγονό ότι δεν πρέπει να υπάρξουν αυξήσει στο φάρμακο. Οι αυξήσει στο φάρμακο πρέπει να γίνονται πάντα στοχευμένα εκεί πέρα που υπάρχουν για το συμφέρον του ασθενού. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αλμπέρτη, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μένω στο γεγονό ότι όντω καταγράφεται έντονα το θέμα των ελλείψεων στα φάρμακα. Ωστόσο, υπάρχει η δική σα εκτίμηση που λέει ότι το επόμενο διάστημα θα ομαλοποιηθεί όλη η κατάσταση. Και ε, και το, το ελπίζω μας. και το εύχομαι και πιστεύω ακριβώς, ότι θα πάνε ακριβώς. όλα καλά. Ακριβώς, Γιατί είμαστε... τα μέτρα που έχουν πάρθει είναι σε, σε καλή κατεύθυνση και πιστεύω ότι και οι φαρμακοβιομηχανίες θα ανταποκριθούν και θα φέρουν τις ποσότητες που πρέπει να υπάρχουν. Μάλιστα, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, θα είναι ιδιαίτερη χαρά να τα ξαναπούμε τηλεοπτικά. Όποτε θέλετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ.